ενδιαφέροντα. Μια εκπομπή με τη Μάνια Γκουσιάρη και το Γιάννη Γιάτσιο. Ό,τι μας ενδιαφέρει για τον πολιτισμό, την υγεία, τον αθλητισμό, την κοινωνία και τις νέες τεχνολογίες, το ακούμε εδώ. Κοινά ενδιαφέροντα στις 4 με 5 το απόγευμα στους 98,3 στην ΕΡΤ Λάρισας. Συντονιστείτε μαζί μας. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Τελευταίο απόγευμα για την τρέχουσα εβδομάδα στα κοινά ενδιαφέροντα. Με πολύ χαρά το λες. Κάτι έχει στο μυαλό σου για το Σαββατοκύριακο, μάλλον. Μπάνιο, μπάνιο, μπάνιο. Τι άλλο, φάλασσα. Το είπε 4 φορές, κύριε Λαϊνά. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, εδώ μπαίναμε το χειμώνα. Τώρα δεν θα πούμε. Σκασμένος ακούγεται, έτσι. Έτσι, γιατρέ μου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Σωτήρη το Λαϊνά. Είναι ψυχολόγος, είναι υπεύθυνος του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας. Το λέω καλά. Είναι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται εδώ και 5 μήνες, το λέω καλά, 4, λίγο στη Λάρισα, γιατί έχει παρελθόν έτσι, ναι, στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά και κάπου αλλού, στη Σιτία. Ένα πρόγραμμα το οποίο σας εντυπωσίασε όταν από την αρχή του μέχρι εδώ, που βρισκόμαστε σήμερα, η ανταπόκριση του κόσμου. Mm-hmm. Ήταν έτσι ο αριθμός μεγάλος για το μικρό διάστημα που λειτουργεί. Mm-hmm. Και να πούμε βέβαια ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για τους εξαρτημένους, όχι μόνο από ναρκωτικά, κυρίως φαντάζομαι, αλκοόλ. Υπάρχει το αλκοόλ, υπάρχει ο τζόγος, έτσι εξάρτηση δεν είναι όλα αυτά. Yeah. Και ειδικά σε εποχές κρίσης ο τζόγος πάντανθε. Έτσι είναι, κύριε Λαϊνά. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Γιάτσο. Και ναι, το πρόγραμμα αφορά κυρίως την υποστήριξη ανθρώπων που έχουν πρόβλημα εξάρτηση από τα ναρκωτικά και από το αλκοόλ. Με τον τζόγο, που το βάζετε πολύ σωστά, έχουμε αρχίσει να δεχόμαστε κάποια αιτήματα. Σιγά σιγά συγκροτούμε δράσεις και γι' αυτό. Με το ίντερνετ δέχεστε τίποτα, γιατί έχουμε όχι μεγάλο εθισμό. Όχι ακόμη. Mm. Ναι, μην κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Δεν κρίνει εξιδίων τα αλότρια. Εδώ έχουμε κάνει ρεπορτάζ με τον κύριο Σιώμο που ασχολείται τον παιδοψυχίατρο με αυτό το θέμα. Ναι. Τώρα, αν μέσα στο σπίτι μου έχω και κάποιους που ασχολούνται λίγο παραπάνω. Το PlayStation δεν είναι κακό. Ξέρετε, να σας πω. Υπάρχουν καινούργιες μελέτες, διάβασα χθες, ότι οι χειρουργοί, λέει, πριν μπουν στο χειρουργείο, αν παίξουν video games, κάνουν πολύ λιγότερα λάθη και τελειώνουν τα χειρουργεία πιο γρήγορα. Είδες, λοιπόν. Άρα, με αυτό έτσι και μου δίνετε έτσι μια αφορμή να πω κάτι. Εμείς τώρα το πρόγραμμα προηγήσω αυτό το βίντεο, δουλεύει 15 χρόνια, όπως είπατε, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Εμένα βαθιά μου πεποίθηση πλέον είναι ότι για το πρόβλημα της εξάρτησης δεν ευθύνονται ούτε οι ουσίες, ούτε η οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να καταστεί εξαρτητική. Ας πάρουμε το παράδειγμα, να το πούμε λίγο τραβηγμένα, της ηρωίνης. Η ηρωίνη είναι ένα ναρκωτικό που έχει προκαλέσει άπειρα δεινά στον πλανήτη. Το ίδιο φάρμακο είναι η μορφίνη που το χρησιμοποιούμε, ναι, ως ένα πολύ ισχυρό αναλγητικό σε πολύ δύσκολα προβλήματα. Θέλω να πω με αυτό ότι η ουσία είναι ένα πράγμα ουδέτερο. Το πρόβλημά μας στην εξάρτηση είναι η χρήση και η σχέση που κάνει ένας άνθρωπος με μια ουσία ή με μια συμπεριφορά για να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Και το λέω αυτό γιατί όσο κυνηγάμε την ουσία, τη συμπεριφορά, το ίντερνετ, το πώς θα κάτσει ένα παιδί στον υπολογιστή και όλα αυτά, τόσο μπορεί να χάνουμε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να μας δείξουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Και αν στην ηρωίνη αυτό ακούγεται τραβηγμένο, πάρετε το παράδειγμα του αλκοόλ. Αλκοόλ πίνουμε σχεδόν όλοι. Απλό, πίνουμε σχεδόν όλοι. Και ειδικά τα μικρά τα παιδιά, έτσι δεν είναι, με τις νέες έρευνες που έχουν βγει, τσιγάρο και αλκοόλ από το γυμνάσιο και εξαρτήσεις, και όχι μόνο τσιγάρο και αλκοόλ και άλλα. Mm-hmm. Και μαλακά ναρκωτικά. Ναι, και... ναι, ναι. Εντάξει, και έχουμε πλέον πρόβλημα, γιατί το αλκοόλ είναι μια φαρμακολογικά μια πολύ επικίνδυνη ουσία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, απ' την άλλη, οι περισσότεροι που μας το χρησιμοποιούμε και το χρησιμοποιούμε κοινωνικά και μια χαρά είναι. Δεν μας φταίει η ουσία. Μας φταίει ο τρόπος που ένας άνθρωπος θα τη χρησιμοποιήσει και πώς θα σχετιστεί. Και εξάρτηση έχουμε όταν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί μια ουσία ή κολλάει σε μια συμπεριφορά για να καλύψει προσωπικά διέξοδα, να καλύψει συναισθηματικά, ψυχολογικά προβλήματα, για να αποκτήσει ένα ψευδονόημα, ενώ δεν μπορεί να αποκτήσει κανονικό νόημα. Με αυτή τη λογική, αν το δούμε, θα πρέπει να κατανοήσουμε καταρχήν αυτή τη σχέση για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να εξατομικεύσουμε λίγο τη σχέση μας με τον κάθε άνθρωπο, να δούμε ποιος είναι. Ξέρετε, έχουμε ένα ζήτημα, και σας το λέω αυτό γιατί είναι ένας τρόπος που δουλεύουμε στο πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας. Είναι σημαντικό να εξατομικεύουμε λίγο την παρέμβαση. Δεν είναι όλοι εξαρτημένοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Μπορεί να έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, γιατί ειδικά η χρήση παρανόμων ουσιών, επειδή σε οδηγεί στο περιθώριο, στην παραβατικότητα, σε πάει σε κοινούς δρόμους.
Και έχουμε και εικόνες περισσότερο έτσι, από ανθρώπους που μπλέκουν με αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο κάθε άνθρωπος, και είναι σημαντικό, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή πορεία και ιστορία ζωής, που για διαφορετικούς λόγους έχει συναντηθεί με τις ουσίες. Δεν γκρουπάρεται λοιπόν. Δεν γκρουπάρεται απόλυτα. Μα. Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που μας βοηθάνε λίγο, αλλά δεν γκρουπάρεται. Και αν αυτό το αντιληφθούμε, θα πάμε και σε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, πριν βγούμε στον αέρα, ότι υπάρχουν και πολύ διαφορετικοί πληθυσμοί πλέον με ζητήματα εξάρτησης, που μπορεί να έχουν ένα ζήτημα σοβαρό, αλλά παρόλα αυτά να διατηρούν μια μίνιμουμ λειτουργικότητα. Αυτό μου έκανε εντύπωση όταν το είχαμε συζητήσει πριν από λίγες μέρες, ότι είναι και ένα καινούριο στοιχείο αυτό γενικότερα, ή υπήρχε πάντα. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά καινούριο στοιχείο που σχετίζεται με, με αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης πριν, ότι όσο βαθαίνει η κρίση. Διευρύνεται το φαινόμενο των εξαρτήσεων. Είσαι εξαρτημένος, αλλά δεν είσαι ο εξαθλειωμένος. Πάρα πολύ που σωστό. Είσαι στο δρόμο, στο παγκάκι, πάρα που δεν μπορείς να αντιδράσεις. Να κάνουμε μια σύνδεση. Είναι λειτουργικοί οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή είναι εξαρτημένοι, έχουν οικογένειες, πάνε στη δουλειά τους, αλλά ωστόσο έχουν το πρόβλημα της εξάρτησης. Μπορεί να έχουν. Είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις σε εσάς. Είτε είναι στοίχημα. Είναι στοίχημα, ναι. Γιατί ακριβώς επειδή το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, δηλαδή δεν μένει ένας άνθρωπος μέσα, μπορούμε και προσαρμόζουμε λίγο την πρότασή μας στη φάση ζωής του. Γίνεται αρκετά ελκυστικό και σε ανθρώπους που ενώ υποψιάζονται ότι κάτι τρέχει, επειδή δεν μπορούν να αφήσουν και όλα τα πράγματα που τρέχουν στη ζωή τους για να δουν το πρόβλημα, έρχονται. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να πάμε σε ένα πράγμα, μην τρομάξουμε τον κόσμο, ότι οποιοδήποτε δηλαδή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε, την εξάρτηση επιστημονικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην πω στον άλλον ότι είσαι εξαρτημένος, να προκύψει αυτό από τον τρόπο που το βιώνει. Αν το βιώνει ο ίδιος. Το να του περάσω μια ταμπέλα και μια ετικέτα ότι είσαι αλκοολικός, ότι είσαι ναρκωμανής, δεν μου αρέσουν κιόλας αυτοί οι όροι καθόλου. Δεν είναι βοηθητική. Γιατί συνήθως εγείρουμε στον άνθρωπο αντιστάσεις. Όταν τον δείχνουμε με το δάχτυλο, αυτός αμήνεται. Ακριβώς. Και ξέρετε, έχουν πολύ ισχυρούς αμυντικούς μηχανισμούς οι άνθρωποι. Όλοι μας, όταν κάνουμε κάτι περίεργο, εύκολα μηνόμαστε. Να θέσω ένα άλλο θέμα λίγο. Τι έχει αλλάξει. Να πάμε λίγο 2-3 γενιές πίσω. Τι έχει αλλάξει το πέρασμα των δεκαετιών στην Ελλάδα. Και έχουν αρχίσει και αυξάνονται και πληθύνονται τα φαινόμενα με τις εξαρτήσεις. Μιλάμε για μια Ελλάδα που έχει δοκιμαστεί, πέρασε από εμφυλίους, δικτατορίες. Δηλαδή έχουμε έντονα κοινωνικά και πολιτικά και ιστορικά γεγονότα μέσα από τα οποία σφυριλατήθηκαν γενιές και γενιές. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν άλλο DNA, είχαν άλλο αξιακό κώδικα. Δεν είχαμε τόσο εύκολα το θέμα των εξαρτήσεων. Γιατί? Με το πέρασμα των δεκαετιών, δηλαδή ο Έλληνας 40 χρόνια πιο πίσω ήταν. Ενώ βελτιώνονται οι συνθήκες της ζωής του. Ενώ βελτιώνονται και σε όλα τα επίπεδα τα ερεθίσματα, δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε, έχουμε ερεθίσματα και προσλαμβάνουσες, ποιο είναι καλό, ποιο είναι άσχημο, τι πρέπει να. Πώς πρέπει να περιχαρακωθούμε και να προφυλαχθούμε. Έτσι δεν είναι. Τι έχει αλλάξει, ενώ κάπου το κόσμο ήταν πολύ πιο άγνωστος, αλλά έξερε λίγο πολύ ότι αυτό σημαίνει καταστροφή. Γιατί, να το πω το εξής απλό. Γενιές, μικρά παιδιά που έζησαν ας πούμε τη φρίκη του εμφυλίου, όχι μόνο στάθηκαν στα πόδια τους, στήριξαν τη χώρα και την πήγαν πιο μπροστά. Και μέσα εδώ με το παραμικρό αληθωρίζουμε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δηλαδή είναι μια απορία αυτό. Γιατί ήταν άλλα τα κράματα, άλλα τα μέταλλα των ανθρώπων. Τι συμβαίνει? Θέλω έτσι μια επιστημονική εξήγηση λίγο. Ξέρετε, αυτό που βάζετε νομίζω αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος. Όχι μόνο για την εξάρτηση, για τα διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά ας μείνουμε στην εξάρτηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι εξαρτήσεις που έχουν αυξηθεί στη σύγχρονη εποχή. Έχουν αυξηθεί οι καταθλίψεις, διάφορα ψυχικά προβλήματα. Πολλά. Και μπαίνει αυτό το ερώτημα που πολύ εύλογα το βάζετε. Τι στο καλό έχει συμβεί? Δεν βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο μετατραυματικό στρες? Ακριβώς. Το πιο απλό. Και εμείς τώρα με μια κρίση ζωής προσωπική διαλύονται τα πάντα. Από μένα δεν θα ακούσετε με τίποτα ότι φταίει το DNA. Εντάξει. Γιατί. Αλλά είναι ένα ερώτημα. Το βάζουμε να πάρουμε τα ναρκωτικά. Στην Ελλάδα, στις αρχές του 80, οι εξαρτημένοι από σκληρά ναρκωτικά, που λέμε για να γίνουμε κατανοητοί, δεν ήταν πάνω από 2.000 άνθρωποι. Σήμερα με τους πιο αυστηρούς υπολογισμούς του παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά που είναι στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, βάζει αυτόν τον αριθμό στους 16 με 20.000 ανθρώπους. Εμείς λέμε στην πράξη ότι είναι πολύ περισσότεροι. Αν βάλεις και τους μη προβληματικούς κρίσεις, αν προσθέσεις αυτά το αλκοόλ και όλα αυτά τα ζητήματα, τα νομίμως συνταγογραφούμενα φάρμακα, που ενώ είναι πολύ βοηθητικά για κάποιους ανθρώπους, υπάρχει και τεράστια κατάχρηση αυτό. Τα ερεμιστικά και όλα αυτά. Αρχίζει αυτός ο αριθμός και φεύγει πάρα πολύ. Τι συμβαίνει λοιπόν?
Εκεί που καταλήγουμε έτσι άνθρωποι του πεδίου είναι ότι αυτό που έχει αλλάξει για να το καταλάβουμε θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα τι κάνει η εξάρτηση. Η εξάρτηση έρχεται να καλύψει βασικές ανάγκες του ανθρώπου για ασφάλεια, για επικοινωνία, για όλα αυτά. Δεν τις καλύπτει προφανώς. Το έλλειμμα του ανθρώπου σε αυτές τις ανάγκες έρχεται και το καπακώνει με κάποιο τρόπο, έτσι. Το απαλύνει. Το απαλύνει. Γιατί όμως υπάρχουν τόσες πολλές τέτοιες βασικές ανάγκες πλέον στο σύγχρονο άνθρωπο? Τι έχει αλλάξει, ποια είναι η μεταβλητή που άλλαξε? Εκεί θα δούμε ότι αυτό που έχει αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, είναι η κοινωτική συγκρότηση. Παλιότερα είχαμε έναν τρόπο κοινωτικής συγκρότησης που και κάλυπτε στο μέλος της κοινωνίας πράγματα που δεν μπορούσε να καλύψει λόγω άλλων πραγμάτων. Δηλαδή την ανάγκη για ασφάλεια, για επικοινωνία, για επαφή, για στενή σχέση. Η ανθρώπινη ύπαρξη έχει ανάγκη να έχει στενή σχέση. Έχει ανάγκη να νιώθει ασφάλεια. Έχει ανάγκη να νιώσει ότι αγαπάει και αγαπιέται. Όσο προχωράμε στο βάθος των ετών, αυτά μάλλον δεν μπορούν να καλυφθούν εύκολα. Ο μέσος σύγχρονος Αμερικάνος και σιγά σιγά και ο σύγχρονος Ευρωπαίος και ο σύγχρονος Έλληνας μας λέγαν πριν από 20-30 χρόνια Έλληνες Αμερικάνους που προηγούνται και στα προβλήματα. Έτσι. Αλλάζει 3-5 τόπους διαμονή στη ζωή του και 7-10 δουλειές. Αυτό καταλαβαίνει τι σημαίνει. Δεν προλαβαίνει να ριζώσει, να κάνει σχέσεις. Όλα αυτά λοιπόν η ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να τα διαχειριστεί εύκολα. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν μιας διάλυσης της κοινωτικής συγκρότησης και μη αντικατάστασή της, να μην κάνουμε μνημόσυνο, αλλά δεν έχει αντικατασταθεί και δεν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου πλέον, τόσο αυτά τα προβλήματα αυξάνονται. Τώρα σε αυτό εγώ θα προσέθετα τις τελευταίες δεκαετίες και τον επικρατούντα πολιτισμό. Και δεν εννοώ τη μουσική ακούμε, εννοώ ποιο είναι ο αξιακός μας κώδικας, όπως είπατε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, αν η υπέρτατη αξία είναι το άτομο, ο εαυτός μου, ο εαυτούλης μου και η κατανάλωση, αυτά μπορεί να είναι υπέρτατες αξίες αυτή τη στιγμή στον πολιτισμό. Μπορώ να σας το υπογράψω, όμως δεν καλύπτουν με τίποτα τις βασικές ψυχικές ανάγκες του ανθρώπου. Φέρα. Κάτι που δεν υπήρχε. Τα κάτι που δεν υπήρχε. Αυτό να μιλήσω, να κάνω μια παρένθεση. Βέβαια. Έχει εισαχθεί, ας πούμε, στην σύγχρονη ζωή μας ο όρος shopping therapy. Βγαίνω να καταναλώσω, να ψωνίσω για να αισθανθώ καλά. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που αν καθίσεις και τα βάζεις κάτω με τον κοινό νου, λες, κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι? Ξέρετε, εμείς το κατηγοριοποιούμε στις εξαρτητικές συμπεριφορές του shopping therapy. Ναι. Ναι, βέβαια. Γιατί, κοιτάξτε, πάρτε την Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ξεκινάω με γεμάτο το πορτοφόλι και αρχίζω και καταναλώνω. Το πικ, το ανώτερο σημείο του συναισθήματος είναι την ώρα που παίρνω την τελευταία σακούλα με τα ψώνια. Και όταν πάω στο σπίτι και τα απλώνω στο κρεβάτι τις πολλές σακούλες, εκεί αρχίζει και πέφτει το συναίσθημα. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει και ο τοξικομανής. Ναι. Μέχρι να πάρει την ουσία στα χέρια του, αυξάνεται πάρα πολύ το συναίσθημα, κάνει τη χρήση και μετά αρχίζει και πέφτει το συναίσθημά του. Είναι ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Δεν εννοώ ότι όποιος πάει και ψωνίζει και όλοι φυσικά το έχουμε κάνει. Ναι, έτσι, μην παθολογικοποιήσουμε όλες τις συμπεριφορές. Όμως θέλω να πω ότι αν τις δούμε αυτές τις συμπεριφορές λίγο σε ένα φάσμα διαφορετικό, λίγο πιο φυσιολογικό, μπορούμε να δούμε ότι πολλά πράγματα μπορούν να καταστούν πρόβλημα. Και εδώ έρχεται αυτό να δέσει αυτό που μας έπα, που κληρονόμησαμε τους αρχές. Παν μέτρον άριστο. Σε όλα χρειάζεται ένα μέτρο. Ναι. Σε οτιδήποτε. Κάνεις τη ζωή σου, ναι. Να σέβεσαι τον εαυτό σου και να λες μέχρι εδώ, εντάξει, αρκετά, φτάνει. Και χαλάρωση λίγο, να αυτοχαλαρώνουμε δηλαδή. Και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να κρατάμε αυτό το μέτρο. Γιατί από τη στιγμή που χάνεται το μέτρο, μετά. Και ένα σεβασμό στις βασικές μας ανάγκες. Δηλαδή, η ανάγκη του ανθρώπου δεν είναι μόνο να καταναλώσει. Δεν είναι μόνο να καλύψει την άμεση ανάγκη του για ικανοποίηση. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της εξάρτησης απουσίας? Τι κάνει ο ειρηνομανής εκεί στην πιάτσα? Τα θέλει όλα τώρα, χωρίς να του μοιάζουν οι συνέπειες. Mm-hmm. Αυτό κάνει. Δηλαδή, θέλω τώρα να πιω, θα βουτήξω κάτι στη χειρότερη περίπτωση, να πάω να κάνω χρήση και δεν με νοιάζει τι θα γίνει μετά. Μήπως αυτό όμως, όσο περνά τα χρόνια, ξέρετε, σκέφτομαι, μήπως αυτό είναι και ένα πρόταγμα της κοινωνίας μας. Κοίτα τον εαυτό σου. Κοίτα εσύ να είσαι καλά. Δηλαδή, μήπως η κοινωνία μας εκπαιδεύει με κάποιο τρόπο. Μετασχηματίζεται όλο το μοντέλο και το. Εγώ λέω με έναν πολύ διεστραμμένο τρόπο η πιάτσα των ναρκωτικών αντανακλά τις κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας μας. Στην υπερβολή τους προφανώς. Να μην είμαστε αφοριστικοί, αλλά. Να κοιτάξω να πάρω την απόλαυση που εγώ χρειάζομαι και δεν με ενδιαφέρουν οι συνέπειες. Δεν έχει να κάνει και με τις σχέσεις μας αυτό. Δεν επικρατεί σιγά σιγά ανθρώπινη σχέση όλο και περισσότερο αυτό. Εγώ να καταφέρω τώρα κάτι από σένα και μετά θα δούμε. Εσύ να μην. Να υποφέρεις. Αυτό το χρησιμοποιείτε στα προγράμματα που εφαρμόζετε στους εξαρτημένους? Δηλαδή να τους μιλήσετε για όλα αυτά πράγματα, να ξαναβρουν τις αξίες που πιθανόν έχουν χάσει στη ζωή τους,
Το χρησιμοποιείτε σαν εργαλείο, ναι, όλο αυτό που μας λέτε? Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, νομίζω. Mm. Γιατί έχουμε τον κίνδυνο να ηθικολογήσουμε. Mm. Να, και ξέρετε, ένας άνθρωπος που έρχεται και κινδυνεύει πραγματικά η ζωή του και η βιολογική υπόσταση της ζωής, αυτά μπορεί να τα ακούσει σαν ηθικό δίδαγμα, διδασκαλίες και να φύγει τρέχοντας. Προφανώς στην αρχική φάση δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αφού όμως καταφέρουμε και σταθεροποιήσουμε την αποχή, mm-hmm, και αρχίσουμε και δουλεύουμε, πρέπει ένας άνθρωπος για μας, όσο αντιφατικό και να ακούγεται, η διακοπή της χρήσης καταρχήν δεν ταυτίζεται με την απεξάρτηση. Mm-hmm. Είναι η αρχή της απεξάρτησης, δεν είναι το τέλος. Και είναι το πιο εύκολο κομμάτι στην προσπάθεια. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά εν τέλει στη συνολική προσπάθεια είναι το πιο εύκολο. Το δύσκολο είναι να τροποποιήσει τους όρους με τους οποίους ζει. Γιατί οι επιλογές στη ζωή του, ναι, οι επιλογές στη ζωή του και στο αξιακό σύστημα, mm-hmm, που συζητάμε, είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Χωρίς να προτείνω ένα συγκεκριμένο αξιακό σύστημα, γιατί εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, να ηθικολογούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι κυρίως από αυτή την αλλεργία προς τις απόλυτες αλήθειες και στην ηθικολογία. Όταν, ναι, σταματήσει η χρήση και υπάρχει μια διάβγεια, τέλος, mm-hmm, πάντων, και όλα αυτά αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι κάποια στιγμή ότι μπορεί να είναι δυστυχισμένοι, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Οπότε γιατί είμαι δυστυχισμένος, τι δεν με καλύπτει, αναρωτιούνται από μόνοι τους. Νομίζω, ναι. Ή τους οδηγείται εκεί, τέλος πάντων. Νομίζω, ναι, και εδώ θα κολλήσουμε λίγο την ιδέα της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, που είναι το βασικό, mm-hmm, η βασική ιδέα στην οποία βασιζόμαστε. Ξέρετε, γνωστικά ένας άνθρωπος που παίρνει ναρκωτικά, που είναι το πιο ακραίο, έτσι, καταλαβαίνει ότι κάνει κακό. Συναισθηματικά όμως δεν μπορεί να το αλλάξει. Αυτό είναι ο εγκλωβισμός της εξάρτησης. Για να τροποποιηθεί λοιπόν η απεξάρτηση, δεν είναι μια γνωστική διαδικασία που εμείς με έξυπνες ιδέες, mm, και έξυπνες ατάκες θα τον πείσουμε σε κάτι, mm, άλλο. Η ουσία της απεξάρτησης είναι να τον συγκινήσουμε σε κάτι άλλο. Mm. Και για να τον συγκινήσουμε, οι δικές μας δυνατότητες ως ειδικών είναι πεπερασμένες. Έχουν ένα όριο. Εκεί είναι πολύ σημαντικό να τον φέρουμε σε επαφή και σε ευθεία συνάντηση με ανθρώπους που έχουν περάσει από το πρόβλημα. Και εδώ είναι η αλληλοβοήθεια. Ένας άνθρωπος που τα έχει καταφέρει μπορεί να μεταφέρει πολύ καλύτερα, ναι, το μήνυμα. Όχι επειδή θα πει κάτι, ναι, έξυπνο. Ναι. Επειδή όμως θα του δώσει ελπίδα και κουράγιο. Θα το έχει μπροστά του. Θα το έχει μπροστά του. Ότι γίνεται. Ναι, γίνεται. Και εκεί μετά προσπαθούμε σε αυτή τη συνάντηση και να εκλειθεί ένα δυναμικό που να μπουν και όλα τα ζητήματα αυτά. Με ποιο τρόπο ζούσα, ποια προτάγματα είχα, ποιες προτεραιότητες, τι χρειάζεται να αλλάξω κτλ. Γιατί αν ένας άνθρωπος, όταν περάσει καιρός και έχει σταθεροποιηθεί η εποχή, ναι, του, δεν αναρωτηθεί γιατί κατέφυγε σε όλο αυτό τον αυτοκαταστροφικό τρόπο, χωρίς να θέλω να είμαι απόλυτος, είναι δύσκολο να διατηρήσει την αποχή του. Η απεξάρτηση είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας ουσιαστικά. Mm-hmm. Από την οποία, η οποία διαδικασία αυτογνωσίας μας αφορά όλους λίγο πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι τα έχουμε λυμμένα. Μπορεί να είμαστε εξαρτημένοι από κάτι άλλο. Μπράβο, απλά να είμαστε πιο λειτουργικοί όπως είμαστε. Απλά να είμαστε πιο λειτουργικοί. Ή, ξέρετε, υπάρχουν επιτρεπτές και μη επιτρεπτές εξαρτήσεις στην κοινωνία μας. Ή λιγότερο επιτρεπτές και περισσότερο επιτρεπτές, για να είμαι ακριβής. Όλα αυτά λοιπόν οφείλουμε να τα βάζουμε. Αλλά αυτή η ιδέα της συνάντησης ενός ανθρώπου που έχει περάσει από το πρόβλημα αυτό, που το περνάει η αλληλοβοήθεια και η αυτοβοήθεια, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και σε αυτό εμείς οι ειδικοί πάμε λίγο στην άκρη. Τους παρέχουμε το πλαίσιο να συναντηθούν. Τους βοηθάμε σε αυτό, τους βοηθάμε σε πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Βέβαια υπάρχουν. Και αυτό είναι σημαντικό επίσης να το πούμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ επώδυνο. Επόμενη διαδικασία η απεξάρτηση. Όχι επειδή θα πονέσει σωματικά κάποιος, mm-hmm, επειδή θα αναμετρηθεί με λάθος επιλογές, ξέρετε. Εμείς και, που θα παραδεχτεί και θα παραδεχθεί ότι τις έχει κάνει. Εμείς που δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, έχουμε την πολυτέλεια να μην πιεζόμαστε τόσο πολύ για αυτογνωσία. Mm-hmm. Γιατί τα δεν πράγματα είναι. Ναι. Ναι. Ένας άνθρωπος όμως που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο υποχρεώνεται αν θέλει να αλλάξει. Mm-hmm. Και αυτό είναι δύσκολο. Όμως γίνεται. Γίνεται και δεν είναι μια διαδικασία που έχει μόνο κόπο, έχει πάρα πολύ χαρά. Έχει πάρα πολύ χαρά γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να μεταμορφώνεται. Και βλέπεις ότι μπορείς να καταφέρεις κάτι που για πολλούς είναι αδιανόητο. Να κόψεις, ναι, και να προχωρήσεις τη ζωή σου. Ναι. Λοιπόν, επιστροφή στα καθημάς εδώ. Συζητάμε με τον Σωτήρη Λαϊνά. Είναι ψυχολόγος, είναι υπεύθυνος του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας Λάρισα, ένα πρόγραμμα αρκετά καινοτόμο. Είναι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Εφαρμόστηκε στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά, στη Σιτία και τώρα ακριβώς στη Λάρισα, εσύ Λαρισαίος, στη γενέτειρά του, ναι. Επιστρέφεις μετά από 18 χρόνια. 20. Α, 20. Ναι. Ωραία. Για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο βοηθάει μέσα από μια άλλη λογική και μια άλλη προσέγγιση τα εξαρτημένα άτομα και τους συγγενείς τους και τους συγγενείς. Να το πολύ σημαντικό. Και, αυτό, ναι. Και να πούμε, να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι δωρεάν. Μπορεί κάποιος που έχει
ανάγκη να απευθυνθεί. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κάτι δεν άλλο. Όχι. Κανείς κάτι. Πας, λες, θέλω κάποιες συμβουλές, ξεκινάς μια κουβέντα και από εκεί βρίσκεις το δρόμο σου. Είτε πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο, είτε πρόκειται για τον ίδιο τον εξαρτημένο. Όποια και αν είναι εξάρτητες, να το πούμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει, δίνουμε μια έμφαση σε αυτή τη φάση ναρκωτικά αλκοόλ, αλλά ναι, και για οποιοδήποτε ζήτημα ερήμην. Κάποιες κατευθύνσεις μπορείτε να δώσετε σε κάθε περίπτωση. Τους δέχεστε όλους, κύριε Λαϊνά. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας αριθμός που μέχρι εκεί μπορείτε, ας πούμε, να διαχειριστείτε. Λαφών. Με τον τρόπο που δουλεύουμε δεν έχουμε λίστες αναμονής, γιατί χρησιμοποιούμε πολύ αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, την έννοια της αλληλοβοήθειας, δηλαδή παλιούς που βοηθάνε καινούργιους, οπότε έχουμε δυνατότητα με όχι πολύ προσωπικό να βοηθάμε αρκετούς ανθρώπους. Τώρα τι να σας πω, στην παρούσα φάση μπορούμε και το διαχειριζόμαστε παρόλο που κάμποσος κόσμος έχει έρθει. Πείτε μας λίγο τους αριθμούς ξανά, εγώ ναι, ξέρω όλα. Ναι, δηλαδή τώρα να φανταστείτε, έχουμε μπει μέσα στους 7 μήνες πώς λειτουργεί το πρόγραμμα, να εξυπηρετούν περίπου 20 εξαρτημένους την ημέρα. Την ημέρα. Δηλαδή το μήνα. Αυτό θα δείχνει περάσω... και το μέγεθος του προβλήματος. Ξέρετε, δεν μ' αρέσει καθόλου να είναι λίγο έτσι αρνητικός ο λόγος και λίγο τρομοκρατικός, αλλά να σας πω την αλήθεια, με τους συνεργάτες εδώ εντυπωσιαστήκαμε όταν ήρθαμε στη Λάρισα. Με μια-δυο ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο ήρθε αρκετός κόσμος. Δηλαδή, μέσα σε 4 μήνες πέρασαν 60 διαφορετικοί χρήστες, ναρκωτικά και αλκοόλ, κυρίως ναρκωτικά, και γύρω στους 85 συγγενείς. Είναι μεγάλος αριθμός για αρχή, που σημαίνει ότι υπάρχει αρκετά πρόβλημα. Βέβαια, η Λάρισα έχει και ένα πλεονέκτημα. Είναι στο... απέχει από τις άλλες 3 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Λιγότερο από ώρα. Οπότε αυτό το πρόγραμμα έχει απεύθυνση και σε συμπολίτες μας από αυτές τις πόλεις. Όλη τη Θεσσαλία, λοιπόν. Όλη τη Θεσσαλία. Και... αλλά ναι, μάλλον υπάρχει ένα ζήτημα έτσι. Στα Χανιά που ήσασταν πριν, σημαντικό. Ήταν ας πούμε έτσι. Εντάξει, δεν είχε τόσο πολύ κόσμο. Είναι και πιο μικρά τα Χανιά από τη Λάρισα. Δεν έχει γύρω-γύρω τόσο μεγάλες πόλεις. Αυτό έχει κόσμο και τώρα έχει, δηλαδή από τότε ήρθε και περισσότερο κόσμο, δηλαδή το 16. Από αυτούς που ξεκινήσανε, παραμένουν, ναι. Ναι. Κάποιοι παραμένουν, κάποιοι δεν τα καταφέρνουν σε εμάς και ακριβώς όπως είπε και ο κ. Γιάτσος, επειδή είμαστε δημόσιο πρόγραμμα, δεν ψάχνουμε πελάτες. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτούς τους πολύ ευαίσθητους τομείς, το δημόσιο να έχει την πρωτοκαθεδρία. Γιατί έχουμε ένα πολύ, πολύ καλή συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα της περιοχής και μπορείς εύκολα, γιατί δεν έχουμε την αφέλεια να θεωρούμε ότι η δικιά μας πρόταση ταιριάζει σε όλους. Μπορείς πολύ εύκολα ένας άνθρωπος που βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει στο πρόγραμμά μας να του προτείνουν να πάει σε ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορεί να είναι εμπορευματοποιημένος αυτός ο δύσκολος τομέας, γιατί πολύ εύκολα μετά δεν μπορείς να βάλεις κριτήρια. Προλάβατε, είχατε επιτυχία ως προς την εξάρτηση σε αυτούς τους λίγους μήνες, ή είναι μικρό το διάστημα? Είναι μικρό. Πότε μπορούμε να πούμε ότι κάποιος με επιτυχία? Εξαρτάται από την φάση του. Παρόλα να είχαμε μερικούς ανθρώπους. Πόσο επιβαρημένος έρχεται κτλ. Είχαμε μερικούς ανθρώπους με το αλκοόλ που ναι, τα έχουν πάει πολύ καλά ήδη. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαν και τόσο μεγάλη επιβάρυνση όπως άλλοι άνθρωποι που θέλουν περισσότερο δουλειά. Αλλά η απεξάρτηση δεν είναι απλά να κόψει, όπως λέγαμε νωρίτερα. Οπότε θα φανεί σε βάθος χρόνου, σωστά, αν η όποια τωρινή εποχή κρατιέται. Και ξέρετε, είναι και κάτι άλλο που με ενδιαφέρει καμιά φορά. Είναι σημαντικό να βλέπουμε το πρόβλημα κατάματα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι 15, 20, 25 χρόνια στη χρήση παρανόμων ουσιών, και λέω παρανόμων γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει συσσωρεύσει και προβλήματα σωματικής υγείας. Με τον νόμο πιθανόν. Με τον νόμο πάρα πολύ εμπλοκή. Έχει διαλύσει τα κοινωνικά του δίκτυα. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι το βασικό ζήτημα είναι απλά να διακόψεις. Αν δεν βελτιώσεις όλο αυτό που λέμε κοινωνικό κεφάλαιο, λίγο να το βοηθήσεις στα κοινωνικά του δίκτυα, να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα με τον νόμο, τα ζητήματα της υγείας του είναι πολύ βασικό. Αυτά είναι τα πρώτα που θέλουν και πολύ χρόνο για να χτίσει την απεξάρτηση. Λέω καμιά φορά σε ένα νέο παιδί που έρχεται σε εμάς, 30 χρονών, 25, και έχει χάσει πολλά από τα δόντια του εξαιτίας της χρήσης ουσιών. Τι θα του πω, θα τον βάλω σε μια ομάδα ψυχοθεραπείας να δουλέψει την αυτοεκτίμησή του, ή πρώτα πρέπει να τον βοηθήσω να φτιάξει τα δόντια του? Πρακτικά. Πώς θα πάει να ζητήσει αυτός ο άνθρωπος δουλειά, πώς θα φλερτάρει, πώς θα ζήσει αν δεν έχει δόντια? Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα κατάματα, να φεύγουμε από τα στενά όρια της ψυχολογίας και των επιστημών που μερικές φορές μας εγκλωβίζουν. Φυσικά χρειάζεται και πολύ ψυχική στήριξη, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να πάνε παράλληλα. Και όσο δυσκολεύει η συνθήκη εκεί έξω,
αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο. Όταν δυσκολευόμαστε όλοι εμείς που δεν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα, φανταστείτε, οι ανεργίες, την επανένταξη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Αν πάντα είχαμε πρόβλημα με τις δουλειές των εξαρτημένων, φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Που όλοι έχουν πρόβλημα. Ε, είναι συνέχεια τα στοιχήματα που ανακύπτουν μεγάλα. Βέβαια, για να είμαστε και λίγο πιο αισιόδοξοι, όσο πιο μικρός είναι ο τόπος, και δεν λέω ότι είναι πολύ μικρή η Λάρισα, αλλά είναι το μέγεθός της τέτοιο που ακόμα υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι Αθήνα. Που μπορεί πιο εύκολα ένας άνθρωπος, αν το πάρει απόφαση, έχει τους τρόπους και τους ανθρώπους. Και τη στήριξη είναι. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σε μια πόλη σαν τη δική μας εδώ, πιο εύκολα ένας άνθρωπος, αν αποφασίσει, θα βρει βοήθεια. Κοινωνικά δίκτυα, όταν λέτε, εννοούμε και τους φορείς που βοηθάνε εθελοντικά. Που... Ναι, ναι, αλλά και τους φίλους και τους συγγενείς και άτυπα δίκτυα. Η Λάρισα, με τον άλλο τρόπο, ήταν και παραμένει ένα μεγάλο χωριό, έτσι δεν είναι? Αυτό εσείς το ξέρετε καλύτερα, αλλά ναι, εγώ το βλέπω. Μπορεί να δημιουργεί και προβλήματα όσο κάποιος είναι εξαρτημένος να τα αξιοποιεί με λάθος τρόπο τα δίκτυα. Αλλά όταν πάρει απόφαση, είναι σημαντικό, όταν προσπαθεί όλος να σηκώσει κεφάλι, να το τραβήξει και το χέρι λίγο. Αν δεν έχει σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα, αλλά και η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, και να προσπαθεί, είναι πιο δύσκολο. Δεν βρίσκει εύκολα βοήθεια. Οπότε εκεί δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο η προσπάθεια απεξάρτησης. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό και σε αυτά τα προγράμματα προαγωγής αυτοβοήθειας, σε κάθε τόπο προσπαθούμε να δουλεύουμε και λίγο διαφορετικά, να αφουγκραζόμαστε τον τόπο. Mm-hmm. Είναι τι άλλο... διαφορετικό λοιπόν είδατε σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη ή με τα Χανιά εδώ στη Λάρισα? Με τη Θεσσαλονίκη είναι αυτό που σας λέω, ότι έχουν ισχυρότερα κοινωνικά δίκτυα οι άνθρωποι, που σε αυτά μπορείς να πατήσεις. Δηλαδή, ακόμα και το πρόγραμμα, σαν πρόγραμμα, τώρα που αρχίζουμε και πατάμε στα πόδια μας, πιο εύκολα μπορούμε να βρούμε 5 επιχειρηματίες της πόλης και να τους πούμε: δώστε μας μια ευκαιρία σε ανθρώπους που είναι σε επανένταξη σε λίγους μήνες από τώρα, να τους δοκιμάσετε στη δουλειά. Όχι να μας κάνετε χάρη, να τους δώσετε μια ευκαιρία όμως. Είναι πιο εύκολο να σε μια τοπική περιοχή παρά να πας σε μια απρόσωπη τεράστια εταιρεία. Σε σχέση με τα Χανιά, δεν ξέρω αν έχω δει πολλά προβλήματα. Εντάξει, είναι περισσότερες συνοτροπίες και στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αλλά ταιριάζουμε με τα Χανιά. Ταιριάζουμε, ας πούμε, στο ζήτημα με το αλκοόλ. Εκεί είναι και λίγο πιο καλή η σχέση τους με το αλκοόλ. Εκεί λοιπόν, τι εννοώ, εκεί είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να το λάβεις υπόψη, ότι στα δικά μας τα μέρη εδώ, στην πόλη και στα χωριά, τα μεσημέρια, το να πιεις τσίπουρο είναι κομμάτι του πολιτισμού. Μέσα σε αυτούς που κάνουν, που πίνουν τσίπουρα, δεν σημαίνει όλοι επειδή θα πιούν δύο ποτέ για παραπάνω. Ναι, προσαρμοζόμαστε. Ότι έχουν όλοι πρόβλημα. Ναι, κάποιοι μπορεί να έχουν. Αυτό όμως το κάνει πιο δυσδιάκριτο το πρόβλημα, ξέρετε, γιατί είναι ενταγμένο σε μια κουλτούρα. Οπότε είναι όλα αυτά τα ζητήματα που συνέχεια ανακύπτουν ερωτήματα. Δεν μπορείς να έρχεσαι έχοντας στο μυαλό σου ότι έχω την πατέντα, την οποία εφαρμόζω παντού την ίδια. Έχουμε κάποιες πολύ βασικές αρχές, σας είπα, για την αυτοβοήθεια, την αλληλοβοήθεια, την εξατομίκευση του πλάνου. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλά και διαφορετικά τα ζητήματα που οφείλουμε να δούμε. Οι παλιοί που έρχονται, σαν παράδειγμα για τους καινούριους, που έχουν απεξαρτηθεί, έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, είναι από τα προγράμματα τα δικά σας? Δηλαδή... Ξέρετε, εδώ στη Λάρισα είχαμε την. Νομίζω ότι, για να είμαι ειλικρινής, και το ότι ήρθε αρκετός κόσμος από την αρχή, ένα μικρό ρόλο έπαιξε ότι είχαμε ήδη ένα εγκατεστημένο δίκτυο και με γονείς και με ανθρώπους λαρισαίους που είχαν έρθει στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μια μαγιά, και πήγαν καλά. Και όταν ανοίξαμε εδώ, όταν ξεκινήσαμε, ήρθαν και μας στήριξαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας νομιμοποίησαν σε εισαγωγικά και στον πληθυσμό των εξαρτημένων. Γιατί ξέρετε, ένα σημαντικό κομμάτι στις παράνομες ουσίες ειδικά. Σας είδαν καχύποπτα. Ναι, είναι να σε εμπιστευτούν οι άνθρωποι. Να φτιάξει σχέση εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό να του πει ένας από το δικό του κόσμο, έστω και πρώην από το δικό του κόσμο, ότι αυτοί, ρε παιδί μου, δεν θέλουν κάτι κακό από σένα, δεν ψάχνουν να πάρουν λεφτά. Οπότε ξεκινήσατε αμέσως δουλειά. Ξεκινήσατε δουλειά στον αυτό το κομμάτι να αντιμετωπίσετε τη δυσπιστία. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ήταν βοηθητικό πολύ. Ο συγγενικός περίγυρος, τι ρόλο παίζει και πώς βοηθιέται? Γιατί όταν μπορεί να έχεις, ας πούμε, το παιδί σου και να αναγκάζεις να υποστείς τα μύρια όσα για να το βοηθήσεις. Ξέρουμε δηλαδή περιστατικά που κατά καιρούς είτε προέκυψαν από την ειδησιογραφία. Και πώς μπορεί μέσα από το πρόγραμμα και να βοηθηθεί ο ίδιος, αλλά και να βοηθήσει τον άνθρωπό του? Λοιπόν, αυτό με η συζήτηση για την οικογένεια, είτε μιλάμε για γονείς, που κυρίως δουλεύουμε γονείς, είτε για συντρόφους όμως, ξέρετε. Καμιά φορά έχουμε και συντρόφους. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εμείς έχουμε μια αντίληψη ότι όσο διευρύνεται το πρόβλημα της εξάρτησης, δεν μπορούμε όλη την αιτιοπαθογένεια του προβλήματος, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, να την χρεώσουμε στην οικογένεια.
Μπορεί να υπάρχουν κάποια λάθος πράγματα στην οικογένεια που να τρέχουν. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα ίδια λάθος πράγματα τρέχουν σε πολλές οικογένειες και δεν έχουμε ναρκωτικά. Ακριβώς. Άρα, από μόνη της οικογένεια δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Για να φύγουμε όμως από αυτό, είναι σημαντικό αυτό που ρωτάτε, πώς βοηθιέται. Όταν λοιπόν προκύπτει το ζήτημα, ακόμα κάνει ή δεν κάνει λάθη η οικογένεια, σίγουρα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που το αντιμετωπίζει. Η εξάρτηση είναι ένα ζήτημα που τρέχει μάλλον χρόνια στην ιστορία της οικογένειας πριν φτάσει να ζητήσει βοήθεια. Άρα δεν θα βρει λύση άμεσα. Δηλαδή δεν είναι η απεξάρτηση το μαγικό χαπάκι που παίρνει ο εξαρτημένος και αλλάζει τη συμπεριφορά του. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε άλλη βάση. Και υπάρχει ένα τρίπτυχο που εμένα με βοηθάει πολύ και το προτείνω πολύ στους γονείς και στους συγγενείς. Ότι η δουλειά με τον εξαρτημένο ή η σχέση θέλει αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Πρέπει να τον αγαπάς τον άνθρωπο. Και πρέπει να τον νιώσει αυτό ο άνθρωπος. Θέλει υπομονή, γιατί είναι ένας άνθρωπος που θα σηκωθεί και θα ξαναπέσει συνήθως. Αλλά θέλει και όρια. Όμως δεν θέλει ούτε μόνο όρια, ούτε μόνο υπομονή, ούτε μόνο αγάπη. Θέλει σε μια διαρκή αλληλεπίδραση αυτές τις τρεις αρχές. Και αυτό θέλει πολλή δουλειά για να το κατακτήσουν οι γονείς. Γιατί και αυτοί περνάνε από διάφορα στάδια. Από θυμό, που ο θυμός δεν είναι πρωτογενές συνέστημα, είναι άγχος ότι θα πάθει κάτι το παιδί τους. Κούραση, απογοήτευση, ματέωση, φόβο πάρα πολύ. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε. Και σε αυτό δουλεύει πάρα πολύ η αλληλοβοήθεια. Δηλαδή, γονείς που το έχουν κάνει. Και αισθάνονται και αποτυχημένοι πολλοί γονείς. Και δεν υπάρχουν, αυτό εγώ το υποστηρίζω πάρα πολύ, δεν υπάρχουν απόλυτες συνταγές. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια ιδέα ότι πρέπει να τον βγάλω από το σπίτι. Αυτό μου κάνει χρειάζεται. Μπορεί να χρειαστεί αυτό. Μπορεί και να μην χρειαστεί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Πρέπει να είμαι έτοιμος όμως, σαν οικείος, να μπορώ να βάλω όρια, που ξέρετε τα όρια τι είναι. Δεν είναι τιμωρία προς τον εξαρτημένο. Τα όρια τα βάζω στον εαυτό μου. Μέχρι πού εγώ μπορώ να σε βολεύω, να σε φροντίζω ή πού αρχίζει αυτό και γίνεται πρόβλημα. Και κόβω τη δικιά μου συμπεριφορά. Οριοθετώ τον εαυτό μου, δεν οριοθετώ τον άλλον. Ο άλλος είναι αυτό που εγώ έχω μάθει αυτή τη δουλειά, εσύ, λοιπόν. Ότι δεν μπορώ να αλλάξω κανέναν πέρα από τον εαυτό μου. Αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε και στους ανθρώπους. Μην κοιτάς τον άλλον. Κοίτα εσύ σε αυτή τη σχέση μέχρι πού είσαι και από εκεί πέρα θα το δούμε. Αλλά θέλει και υπομονή και αγάπη και όρια. Τίποτα από μόνο του. Πού βρίσκεστε, κύριε Λαϊνά? Βρισκόμαστε στην Ηρώων Πολυτεχνείο 169, στον τρίτο όροφο. Το πρόγραμμα είναι δημόσιο, όπως είπαμε, δωρεάν. Να δώσουμε και ένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Το 2410-233-332. Δουλεύει το πρόγραμμα από τις 9 το πρωί στις 8 το βράδυ. Οπότε ακόμα και άνθρωποι που εργάζονται και τα λοιπά μπορούν να λάβουν υπηρεσίες και να απευθυνθούν. Είναι χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας και λειτουργεί με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ, αλλά δεν δίνουμε εμείς φάρμακα και οποιαδήποτε υποκατάστατα. Τρέχει σαν πρόγραμμα στο δίκτυο των στεγνών προγραμμάτων το ΟΚΑΝΑ, αυτό που λέμε. Ναι, το Υπουργείο Υγείας στηρίζει το πρόγραμμα το χρόνια τώρα. Δεν, δηλαδή, αυτά είναι. Υπάρχει προφίλ, κύριε Λαϊνά, εδώ τουλάχιστον για τη Λάρισα ή και την εμπειρία σας και από τη Θεσσαλονίκη και από τα Χανιά που έχετε δουλέψει. Υπάρχει προφίλ στους εξαρτημένους, δηλαδή είναι περισσότερο άντρες, είναι ηλικίες μικρές, ανάλογα με την ουσία, με το αλκοόλ, ξέρω εγώ. Πολύ δίκαιο έχετε. Σε αυτούς που προσέρχονται σε εμάς, έτσι. Σε εσάς, πάντα, ναι. Η εξάρτηση από παράνομες ουσίες, όπως και από αλκοόλ, είναι ανδροκρατούμενο σπορ. Δηλαδή τα ποσοστά είναι 80-20 περίπου. 80% άντρες, 20% γυναίκες. Βέβαια, οι γυναίκες που μπλέκουν στην εξάρτηση είναι πιο δύσκολο. Είναι σε πιο δύσκολη θέση. Και είναι σε πιο δύσκολη θέση, γιατί αναπαράγονται και όλα αυτά που σχετίζονται με το φύλο και όλα αυτά, ακόμα χειρότερα στην εξάρτηση. Ο μέσος όρος ηλικίας τους προσερχόμενους σε εμάς στα ναρκωτικά είναι γύρω στα 30. 28 με 30. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και ανθρώπους 20 ετών και ανθρώπους 50 ετών. Αλλά σας λέω περίπου το μέσο όρο. Στο αλκοόλ αυτό ανεβαίνει. Γιατί ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ του παίρνει πολλά χρόνια μέχρι να δεχθεί ότι η σχέση είναι λίγο προβληματική. Αυτά. Τώρα, άνθρωποι σαν εμάς είναι. Δεν είναι, έχουν κάποιο διακριτό χαρακτηριστικό, έτσι. Άνθρωποι σαν εμάς, με προβλήματα όπως όλοι μας και με ένα επιπλέον πολύ σημαντικό πρόβλημα σε αυτή τη φάση της ζωής τους, την εξάρτηση. Και αυτό είναι εμένα μου βοηθάει πολύ να το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι να μην θεωρώ ότι η υγεία και η ασθένεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο πράγματα σε ένα συνεχές. Στο ένα άκρο είναι η υγεία, στο άλλο η ασθένεια. Ανάλογα με τις συνθήκες της ζωής, είμαι περισσότερο ή λιγότερο λειτουργικός ή δυσλειτουργικός. Κύριε Λαϊνά, μπορούμε να πούμε ότι μια μεγάλη πλειονότητα των εξαρτημένων είναι άνθρωποι πιο ευαίσθητοι τελικά σε σχέση με άλλους. Δηλαδή, που
τα παίρνουν τα πράγματα πιο κατά καρδά. Το βάζουν πιο εύκολα μέσα τους. Τι να σας πω, προκύπτει αυτό ή... Εντάξει, ξέρετε, όταν εμείς δεν είμαι ο πιο αντικειμενικός να το πω, γιατί εμείς όταν δουλεύουμε με τους ανθρώπους δουλεύουμε πολύ με το συναίσθημα, έτσι. Άρα τους γνωρίζουμε στο πολύ συναισθηματικό τους άνοιγμα και τα λοιπά. Σίγουρα ένας άνθρωπος που έχει ταλαιπωρηθεί από τη χρήση χρόνια και από όλες τις συνέπειες γύρω της χρήσης είναι πιο τσακισμένος. Σίγουρα είναι άνθρωποι που ψάχνουν, που δεν βρίσκουν αυτό το συναίσθημα τι να το κάνουν, αυτή την αγωνία. Εγώ περισσότερο βλέπω ότι είναι άνθρωποι που με κάποιο τρόπο δεν απάντησαν σε αυτές τις βασικές τους ανάγκες. Μια ασφάλεια. Ναι, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που πιθανόν δεν βρίσκουν αυτή τη συντροφικότητα που θα ήθελαν, την αλληλεγγύη, την αγάπη, την ασφάλεια. Αλλά δεν κάνουν όλοι ναρκωτικά, δεν το ρίχνουν στα ψυχοφάρμακα. Ναι, στα ψυχοφάρμακα δεν ξέρω πια. Ακριβώς. Εδώ γίνεται το θέμα. Μπορεί να έχουν όμως δίκτυα ανθρώπων άλλα πράγματα να τους κρατάνε. Ξέρετε, δεν είναι ένα ζήτημα η εξάρτηση που έχει κοινωνική τάξη, αλλά παρόλα αυτά, όσο πιο χαμηλά πάμε σε κοινωνικές τάξεις, τόσο περισσότερα προβλήματα έχουμε και τόσο πιο δύσκολο είναι να επιληθούν. Και εδώ έχουμε την άμεση σχέση της ευρύτερης κοινωνικοπολιτικής και πολιτισμικής κρίσης με την εμφάνιση αυτών των προβλημάτων και κυρίως με το πώς θα μπορέσει ένας άνθρωπος να τα καταφέρει ή όχι. Πάρτε το παράδειγμα, να φύγουμε από τα δικά μας, των Αφροαμερικανών στο Χάρλεμ. Γιατί έχουν τόσο μεγαλύτερα ποσοστά εξαρτήσεων εκεί από το μέσο λευκό Αμερικάνο? Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν είναι έτσι οι ερευνητές, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αν δεν είναι έτσι, αν είναι ισόποσα τα ποσοστά, σίγουρα, και αυτό είναι αποδεδειγμένο, είναι πολύ πιο δύσκολο ένας Αφροαμερικάνος σε ένα γκέτο να καταφέρει να απεξαρτηθεί. Αυτό, αν κάνουμε αναγωγές εδώ που δεν είμαστε Αμερική, ευτυχώς, σε αυτό το κομμάτι και όλα αυτά τα πράγματα, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί συνδέεται πολύ η κοινωνική συνοχή, η μια πιο δίκαιη κοινωνία, με την εξάλληψη αυτών των προβλημάτων. Τα ναρκωτικά ποτέ δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν, όσο υπάρχουν οι κοινωνίες που παράγουν ευάλωτα άτομα. Αλλά οι πιο υγιείς κοινωνίες είναι αυτές που είναι πιο δίκαιες. Αυτό μας το λέει η έρευνα. Επειδή υπάρχει και επειδή έχω πάει, ας πούμε, στην Ολλανδία και τα είδα, έχω δηλαδή προσλαμβάνουσες. Έχει βοηθήσει καθόλου, δηλαδή, σε χώρες όπως η Ολλανδία, όπου υπάρχουν τα coffee shop, και έχω δει, ας πούμε, και 17χρονα να παίρνουν και να παίρνουν, ας πούμε, την κάναβη και να καπνίζουν πίνοντας την πύρα τους. Από ποινικοποίηση, ας πούμε, των μαλακών ουσιών, γιατί έχει ανοίξει και μια τέτοια κουβέντα και στην ελληνική κοινωνία και από πολιτικούς, και βοηθάει, δεν βοηθάει, τελικά τι γίνεται? Ξέρετε, η εμπειρία ποια είναι, τι... να σας πω, στο να σας πρόγραμμα εσείς έχετε εξαρτήσεις από σκληρά ναρκωτικά? Θα έρθουν και άνθρωποι και από και με κάναβη και... λιγότεροι βέβαια. Αυτό που ξέρω εγώ είναι, και σας το λέω επιστημονικά αυτό, ότι η νομική αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή είτε μια πολύ αυστηρή κατασταλτική πολιτική, είτε μια πολύ φιλελεύθερη, δεν οδήγησε σε αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να πούμε ότι 100 χρόνια που στον πλανήτη κυριαρχούν οι κατασταλτικές πολιτικές, δεν τα καταφέραμε καλά. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί μια φιλελεύθερη πολιτική να μην λύνει το πρόβλημα, και δεν το λύνει. Εξαρτημένοι θα υπάρχουν όσο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να παίρνουν ουσίες. Όμως, για αυτόν που είναι ήδη εξαρτημένος, το να μην τιμωρείται για αυτή την επιλογή δεν είναι μικρό πράγμα στο μικρό κόσμο του εξαρτημένου. Γιατί, ας πούμε πάλι το παράδειγμα του αλκοόλ. Σύμφωνα με πολύ σημαντικές έρευνες, το αλκοόλ είναι η πιο επικίνδυνη ψυχοτρόπος ουσία και είναι η ουσία που ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους στον πλανήτη. Τροχιά, ατυχήματα, βία, παραβατικότητα. Πιο επικίνδυνη. Ναι. Το αλκοόλ είναι πιο επικίνδυνο. Εντάξει, και κάνει και πολύ σοβαρή σωματική εξάρτηση σε κάποιους ανθρώπους. Κι όμως, δεν είναι παράνομο. Καλώς κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και λέω καμιά φορά. Ήταν κάποτε με την ποτοαπαγόρευση. Και αυξήθηκε το ποσοστό των εξαρτημένων. Και λέω καμιά φορά, όταν δουλεύουμε στον δρόμο ή κάνουμε street work και τα λοιπά σε τις μεγάλες πόλεις, και μπαίνεις, βλέπεις ανθρώπους που κρύβονται για να κάνουν χρήση, και δίπλα κάποιοι άνθρωποι στα μπαρ, όχι όλοι προφανώς, έτσι, κάποιοι όμως έχουν ακριβώς την ίδια σχέση με μια ουσία που τροποποιούν την συμπεριφορά τους και δεν διαπράττουν αδίκημα. Άρα θα πρέπει λίγο να τα δούμε πιο νυφάλια και πιο ψύχραμα τα πράγματα. Το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά, δεν είναι οι Ολλανδοί που το διαφημίζουν πολύ, που έχει αυτή την κουλτούρα που εμένα δεν μου πάει αισθητικά. Πάω για να πλακωθώ στο χασίς και σε όλα αυτά. Εμένα δεν μου πάει αισθητικά. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι στην Πορτογαλία, που ποινικοποίησαν πλήρως τη χρήση. Που η χρήση
Και στην Ελλάδα, στην ουσία, ένας χρήστης που θα συλληφθεί και θα αποδείξει θα ότι έχει μια μικρή ποσότητα, δεν θα τιμωρηθεί. Mm-hmm. Έχει χαλαρώσει ο νόμος και δικαίως έχει χαλαρώσει, γιατί... Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι στην Πορτογαλία, που αυτή είναι η πιο φιλελεύθερη νομοθετική αντιμετώπιση, εξανθρωπίζει λίγο τις συνθήκες του χρήστη. Δεν διορθώνει το πρόβλημα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα και έχει και τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί αυτός ο άνθρωπος σε ένα τέλμα. Αλλά είναι σημαντικό να μην το αντιμετωπίζουμε για πράγματα που κάνουν πολύ με άλλα πράγματα ως παραβάτη. Πολύ σημαντικό αυτό. Ή τουλάχιστον να αποφασίσουμε σαν κοινωνία, αν θέλουμε να τιμωρούμε τους ανθρώπους για να τους προστατεύσουμε, να βάλουμε κόφτη στα αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Ακριβώς. Που έχουμε πολύ περισσότερο θανάτους από τα τροχαία. Εκεί αυτές τις αντιφάσεις των κοινωνιών μας πρέπει να δούμε λίγο πιο νυφάλια. Και δυστυχώς οι εποχές τώρα αυτές δεν ενδείκνυουν την νυφάλια αντιμετώπιση. Ακριβώς, δεν βοηθάει καθόλου. Αλλά πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά. Ειδικά όταν γίνεται νήξη, ας πούμε, και σε πολιτικό επίπεδο. Ανοίγει μια παραφιλολογία, αρχίζουν βολές ένθεν κακήθεν και γίνεται ένα χαμό. Και φυσικά δεν βοηθάμε και αυτού που έχουν πραγματικά ανάγκη μέσα. Αλλά δεν μπορούμε να τιμωρούμε έναν άνθρωπο που ήδη έχει ένα πρόβλημα. Όχι. Αυτό δηλαδή δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή να τον σταυρώνουμε δεν βγαίνει και τίποτα. Δεν είναι. Ο Κώστας ο Μένος μου κάνει νόημα ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάντα μας κάνουν οι γλυπτές μας νόημα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ελπίζουμε και για τους ακροατές μας να είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέμε. Ναι, αυτό που οφείλουμε να ξαναπούμε είναι να δώσουμε και τα τηλέφωνα, να πούμε και τις διευθύνσεις. Όσοι θέλετε και λοιπόν, πιστεύετε, έστω και την παραμικρή υποψία έχετε, πάτε και μιλήστε. Δεν έχετε να πάθετε κάτι. Μια κουβέντα θα κάνετε, ένα καφέ θα πιείτε που λέει ο λόγος. Όχι, θα πιούμε ένα καφέ. Κάντε μια κουβέντα όπως κάναμε και εμείς εδώ στο στούντιο, μια ώρα πέρασε και πέρασε και πολύ ευχάριστα. Πρόγραμμα λοιπόν προαγωγής αυτοβοήθειας έχουμε και στη Λάρισα με τον κύριο Σωτήρη Λαϊνά, τον ψυχολόγο υπεύθυνο. Η ΡΟΜ Πολυτεχνείου 169 είναι έτσι, ο χώρος όπου στεγάζεστε και κάνετε αυτές τις συζητήσεις και τα εξατομικευμένα προγράμματα, το είπα. Στα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε, το τηλέφωνο είναι το 2410-233-332. 2-33-33-2 λοιπόν, από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, και κοντά είναι και ο Βόλος και τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Ακριβώς. Αν υπάρχουν και εκεί έτσι άνθρωποι που μας ακούν και ανησυχούν και προβληματίζονται, μια ώρα το πολύ είναι ο δρόμος, να πάμε και σιγά, έτσι, γιατί με το τροχαίο είναι καμιά φορά μεγαλύτερη μάστιγα και από τα ναρκωτικά. Για έναν καφέ, δεν ξέρω για ποτέ. Για έναν καφέ, μια συζήτηση. Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και για εσάς και για βεβαίως και για τον κοινωνικό περίγυρο. Να ευχαριστήσουμε και τον Κωστάκη που μας κάνει συνέχεια το Μένο και την Κατρίνα την Τον κόφτη που λέγαμε, μας κάνει τον κόφτη. Ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε. Και τον κύριο Λαϊνά. Καλή συνέχεια λοιπόν και θα είμαστε σε επαφή για όλα τα νεότερά σας.